49 χρόνια από τη δολοφονία του, αποχαρακτηρισμένα αρχεία του FBI δίνουν για τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ μια εντελώς διαφορετική εικόνα για έναν άνθρωπο που από πολλούς χαρακτηρίζεται ως ο πρωτεργάτης στον αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σε αυτά τα έγγραφα, ο πάστορας από την Ατλάντα φέρεται να έχει ενστερνιστεί τις αρχές του μαρξισμού-λενινισμού. Περιγράφεται ως ένθερμος οπαδός του Αμερικανικού Κομμουνιστικού Κόμματος, όμως όπως αναφέρεται, δεν μπορεί λόγω της θέσης του να το πει δημοσίως. Επιπλέον, ο Κίνγκ εμφανίζεται ως κατά συρροή μοιχός και με εξώγαμο παιδί, με την τραγουδίστρια Τζοάν Μπαές να συμπεριλαμβάνεται στις εκτός γάμου συντρόφους του. Παράλληλα, αναφέρεται ότι διοργάνωνε διασκέψεις για τα δικαιώματα των μαύρων, οι οποίες στην πραγματικότητα ήταν σεξουαλικά όργια. Ο Κίνγκ υπήρξε ηγέτης του Αφροαμερικανικού κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα των μαύρων. Δολοφονήθηκε το 1968, 4 χρόνια μετά τη βραβευσή του με τον Νόμπελ Ειρήνης.